Ναι, μετά την, για να μην πω κοκορομαχία, την αντιπαράθεση κυρίως Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το φασισμό και τη Χρυσή Αυγή, θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν εμφανίστηκε η Χρυσή Αυγή μέσα, με τον τρόπο που εμφανίστηκε, και εκ μέρους του ΚΚΕ έκανα μια ερώτηση ξεκινώντας ότι η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή δημιουργεί, τέλος πάντων, δουλεμπορικό γραφείο κλπ. Κλπ. Στη Χαλκίδα. Ο πρόεδρος τότε, θα το πω ιστορικό, είναι ο κ. Μαρκογιαννάκης, με ανακάλεσε στην τάξη να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Φυσικά και έκανα το αντίθετο, έτσι, αυτό είναι καθαρό. Θυμάμαι λοιπόν και την αντίδραση όσων σήμερα κόπτονται τόσο πολύ, για να μην πω καμιά βαριά έκφραση, όπως είπε κάποια κότες λιράτες, και δεν θυμάμαι πώς το είπε και το άλλο, και είναι μεγάλος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ήτανε όλοι παγωμένοι, κυριολεκτικά μέσα στη Βουλή. Και βέβαια εμείς ξεκινήσαμε, και αυτό είναι φυσιολογικό, την αντιπαράθεση ονομάζοντας τη Χρυσή Αυγή φασιστική, και μετά από όλα όσα έχουν γίνει, και τα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον όσοι τότε τα είχαν παρακολουθήσει, την αντιπαράθεσή μας με τη Χρυσή Αυγή, όταν οι άλλοι, για να μην πω ότι ήταν τρομοκρατημένοι, είχαν πολύ χαμηλή πτήση στην αντιπαράθεση. Εμείς λοιπόν είχαμε, έχουμε και θα έχουμε αμήλικτο σταθερό πρόσωπο, μέτωπο απέναντι σε το μόρφωμα, όπως είχαμε τη Χρυσή Αυγή ή οποιοδήποτε άλλο μόρφωμα, είτε είναι Χρυσή Αυγή, είτε Σπαρτιάτες, είτε αύριο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Σε όποιον δηλαδή χύνει φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο στον κόσμο. Εμείς, και δεν θέλουμε να πάρουμε εύσημα, πρωτοστατήσαμε και πρωτοστατούμε στην πάλη κατά του φασισμού και των φασιστικών οργανώσεων. Που ο φασισμός, ξαναλέμε, είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλισμού. Ούτε νόθο είναι, ούτε εξαίρεση. Σε όλη την ιστορία, αν δούμε ποιος ανέβασε τον Χίτλερ, θα καταλάβουμε γιατί είναι γνήσιο τέκνο. Τον ανέβασαν οι επιχειρηματίες, τον ανέβασαν οι τραπεζίτες, είναι ιστορικά στοιχεία για να μπορέσει να κάνει τον πόλεμο, μήπως και κερδίσουν ό,τι χάσανε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρησιμοποιείται σαν χρυσή εφεδρεία πάρα πολλές φορές. Και λέμε ότι αυτός που μπορεί να τσακίσει, και το έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό, τον φασισμό και τις φασιστικές οργανώσεις, είναι το οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Ξέρουν από την ιστορία ποιους χτυπούσαν οι φασίστες, τι έκαναν στο λιμάνι, ποιους χτύπησαν που δικάζονται ακόμα, και ήτανε κυρίως στελέχη του ΚΚΕ, όχι ήταν μόνο, αλλά λέω κυρίως στελέχη του ΚΚΕ. Εμείς λοιπόν όμως, πέρα από αυτό, καταγγέλουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει, τι να πω, η ιεροσυλία είναι λίγο, που ταυτίζει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Την πιο αντιδραστική, απάνθρωπη θεωρία με την πιο ανθρώπινη που έχει υπάρξει στην ανθρωπότητα. Που ταυτίζει το θήτη και το θύμα. Δηλαδή, τη Σοβιετική Ένωση, τον κομμουνισμό με το φασισμό. Αν δεν ήταν ο κόκκινος στρατός, είχα πει στο Ευρωκοινοβούλιο, σαπούνια αρωματικά θα σας πούν τώρα. Ακόμα και εσείς που είσαστε εδώ μέσα. Ο κόκκινος στρατός την τζάκισε. Οι κομμουνιστές πρωτοστάτησαν στα αντιφασιστικά μέτωπα και δεν μπορεί σήμερα να αποδέχεστε την θεωρία των δύο άκρων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το βασικό είναι αυτό. Να αντιμετωπιστεί από το λαϊκό κίνημα, να απομονωθεί, να εξαφανιστεί. Προφανώς απαιτούμε και τη λήψη απαραίτητων μέτρων για να εμποδίζονται τα φασιστικά μορφώματα και να μην χύνουν, όπως είπα, το αντιδραστικό τους δηλητήριο. Τώρα για την τροπολογία. Αφαιρέστε το 187, που είναι ο τρομονόμος. Που το επικαλείστε. Ο τρομονόμος. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, αφαιρέστε το και από την ομιλία μου. Έχει σημασία. Τι σημαίνει τρομοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
που καταγράφεται. Ακόμα και αυτοί που παλεύουν για να μένει το νερό κλπ. Κλπ. Στο δημόσιο. Τα έχω πει τουλάχιστον 3-4 φορές εδώ. Και τα έχω διαβάσει. Τα επίσημα έγγραφα. Ο ριζοσπαστισμός ο αριστερός λέει, που τρέφει την τρομοκρατία και που είναι αυτοί που ζητάνε να είναι κοινωνική περιουσία κλπ. 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 Καθαρά δηλαδή. Καθαρά. Μπορεί, δεν λέμε ότι χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ανοίξει επικίνδυνους δρόμους με την ένταση της καταστολής. Εμείς λέμε λοιπόν, αποσύρτε το 187α είναι ή το γάμα. Το 187α από την τροπολογία, γιατί στόχος κυρίως δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Έλα, να ολοκληρώνουμε κύριε Παφίλη. Ούτε τα διάφορα ακροδεξιά κόμματα και τέλος πάντων λίγη σεμνότητα και σε εσάς και σε εσάς πρέπει να υπάρχει. Εσείς την ακροδεξιά την καταπολεμήσατε μπαίνοντας στην κυβέρνηση μαζί με το λαός και με τη Νέα Δημοκρατία που δεν ήταν προοδευτικό ούτε δημοκρατικό. Επομένως λέμε λοιπόν ότι αποσύρτε το αυτό που στοχεύει και έχει χρησιμοποιηθεί κατά κομμουνιστικών κομμάτων και του λαϊκού κινήματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.